Κατά Λουκάν, κεφάλαιο ένατον. Συγκαλεσάμενος δε τους 12 μαθητάς αυτού έδωκεν αυτής δύναμην και εξουσίαν επί πάντα τα δαιμόνια και νόσους θεραπεύειν, και απέστειλεν αυτούς κηρύσιν την βασιλείαν του Θεού και οι άσθετους ασθενούντας. Και είπε προς αυτούς: «Μηδέν έρετε εις την οδόν, μήτε ράβδους, μήτε πύραν, μήτε άρτων, μήτε αργύριον, μήτε ένα δύο χιτώνας έχειν. Και εισήν αν εκεί ανεισέλθετε, εκεί μένετε και εκεί θεν εξέρχεστε. Και όσοι αν μη δέξονται ημάς εξερχόμενοι από τις πόλεως εκείνης, και των κονιορτών από των ποδών ημών από την άξα της μαρτύριων επ' αυτούς. Εξερχόμενοι δε διήρχοντο κατά τα σκόμας ευαγγελιζόμενοι και θεραπεύοντες πανταχού. Ήκουσε δε Ηρώδης ο τετράρχης τα γινόμενα επ' αυτού πάντα και διηπόροι διατολέγησε υπό την όν ότι Ιωάννης εγίγερται εκ των νεκρών. Υπότινον δε ότι η Ηλίας εφάνει, άλλον δε ότι προφήτης της των αρχαίων ανέστη. Και είπεν ο Ηρώδης: Ιωάννην εγώ απεκεφάλισα, τις δε εστιν ούτως περίου εγώ ακούω ότι αυτά, και ζήτη η δύν αυτών. Και υποστρέψαντες οι Απόστολοι διηγήσαν το αυτό όσα επίησαν. Και παραλαβών αυτούς υπεχώρησε κατηδίαν εις τόπον έρημον πόλεως καλουμένης Βηθσαϊδά. Οι δε όχλοι γνώντες ακολούθησαν αυτό, και δεξάμενος αυτούς ελάλη αυτής περί της βασιλείας του Θεού, και τους χρίαν έχοντας θεραπείας η άσα του. Η δε ημέρα ήρξα το κλίνιν. Προσελθόντες δε οι 12 είπων αυτό: Απόλυσον των όχλων, είναι απορευθέντες εις τα σκύκλο κόμμας και τους αγρούς καταλύσωση και εύρωσιν επισιτισμών, ότι όδε εν ερήμο τόπο εσμέν. Είπε δε προς αυτούς: Δότε αυτής ημί σφαγήν. Είδε είπων: Ούκ εισιν ημίν πλοίων ή πέντε άρτη και ηχθείες δύο, ή μη τι πορευθέντες ημίς αγοράσομεν εις πάντα των λαών τούτων βρώματα. Ήσαν γάρος οι άνδρες πενταγκείς χίλιοι. Είπε δε προς τους μαθητάς αυτού: Κατακλίνατε αυτούς κλησίας αναπεντήκοντα. Και επίησαν ούτω και ανέκλειναν άπαντας. Λαβών δε τους πέντε άρτους και τους δύο ηχθείας, αναβλέψασε στον ουρανόν ευλόγησεν αυτούς και κατέκλασε, και εδίδου τις μαθητές παραθύνε το όχλο. Και έφαγον και εχορτάστησαν πάντες, και ήρθει το περισσεύσαν αυτής κλασμάτων κόφινοι 12. Και εγένετον το είναι αυτών προσευχόμενων κατά μόνας, συνήσαν αυτό οι μαθητέ και επιρώτησεν αυτούς λέγον: Τι να με λέγουσιν οι όχλοι είναι? Οι δε αποκριθέντες είπων: Ιωάννην τον Βαπτιστήν, άλλοι δε Ηλίαν, άλλοι δε ότι προφήτης της των αρχαίων ανέστη. Είπε δε αυτής: Ημείς δε, τι να με λέγεται είναι? Αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε: Τον Χριστόν του Θεού. Ο δε επιτιμήσας αυτής παρήγγειλε μηδενή λέγειν τούτο, υπόν, ότι δι των ιών του ανθρώπου πολλά παθήν και αποδοκιμαστήνε από των πρεσβυτέρων και αρχιερέων και γραμματέων και αποκτανθήνε και τη τρίτη ημέρα εγερθήνε. Έλεγε δε προς πάντας: Ή τη θέλει ο πίσω μου έρχεσθε, απαρνησάς το εαυτόν και αράτω των σταυρών αυτού καθημέραν και ακολουθήτω μη. Ως γάρε αν θέλει την ψυχή αυτού σώσε, απολέσει αυτήν. Ως δαν απολέσει την ψυχήν αυτού ναι και ναι μου, ούτω σώσει αυτήν. Τι γάρο φελείται άνθρωπος κερδίσας τον κόσμο όλων, εαυτόν δε απολέσας ή ζημιωθείς? Ως γάρε αν επεσχυνθεί με, και τους εμούς λόγους, τούτον ο Υιός του ανθρώπου επεσχυνθήσεται όταν έλθει εν τη δόξη αυτού και του Πατρός και των Αγίων Αγγέλων. Λέγω δε ημίν αληθώς, εισί την έστον όδε εστικότων, ιού μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδωσι την βασιλείαν του Θεού. Εγένετο δε μετά τους λόγους τούτους ως ημέρε 8. Και παραλαβών των Πέτρων και Ιωάννην και Ιάκωβων, ανέβη εις το όρος προσεύξαστε. Και εγένετο εν το προσεύχεστε αυτόν το είδος του προσώπου αυτού έτερων, και ο ηματισμός αυτού λευκός εξαστράπτων. Και ειδού άνδρες δύο συνελάλουν αυτό, ήτην εσείς σαν Μωυσής και Ηλίας, οι οφθέντες εν δόξη έλεγον την έξοδον αυτού, ειν έμελε πληρούν ειν Ιερουσαλήμ. Ο δε Πέτρος και εις αυτό ήσαν βεβαρημένοι ύπνο. Διαγρηγορήσαντες δε είδων την δόξαν αυτού και τους δύο άνδρας του συναιστώτας αυτό. Και εγένετο εν το διαχωρίζεστε αυτούς από αυτού, είπεν ο Πέτρος προς τον Ιησούν: Επιστάτα, καλόν εστίν ημάς όδε είναι. Και ποιήσομεν σκηνάς τρεις, μίαν σύ και μίαν Μωυσή και μίαν Ηλία, μη ειδώσω λέγει. Ταύτα δε αυτού λέγοντος εγένετον εφέλη και επεσκίασεν αυτούς. Εφοβήθησαν δε εν το εισελθήν εκείνους στην εφέλην. Και φωνή εγένετο εκ της νεφέλης λέγουσα: Ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός, αυτού ακούεται. Και εν το γενέστε την φωνή νευρέθη ο Ιησούς μόνος. Και αυτοί εσήγησαν, και ουδενή απήγγειλαν εν εκείνες τις ημέρες,
ουδέν ο νεοράκασιν. Εγένετο δε εν τη εξής ημέρα κατελθόντων αυτών από του όρους, συνήντησεν αυτό όχλος πολλής. Και ειδού ανήρα από του όχλου ανεβόησε λέγον. Διδάσκαλε, δε ο μέσου, επίβλεψον επί των ιών μου ότι μονογενής μη εστί. Και ειδού πνεύμα λαμβάνει αυτόν, και εξέφνης κράζει και σπαράσει αυτόν μετά αφρού, και μόγης αποχωρεί από αυτού συντρίβων αυτόν. Και δε ήθην των μαθητών σου να εκβάλωσιν αυτό και ούκ δυνήθησαν. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπεν. Ω γενεά άπιστος και διεστραμμένη, έως πότε έσομε προς ημάς και ανέξομε ημών, προσάγαγε τον ιών σου όδε. Έτι δε προσερχομένου αυτού έριξεν αυτόν τον δαιμόνιον και συνεσπάραξεν. Επετίμησε δε ο Ιησούς το πνεύματι το ακαθάρτο και ιάσατο τον πέδα, και απέδωκεν αυτόν το πατρί αυτού. Εξεπλίσσοντο δε πάντες επί τη μεγαλειότητη του Θεού. Πάντων δε θαυμαζόντων επί πάσιν εις επίησεν ο Ιησούς, είπε προς τους μαθητάς αυτού. Θέστε ημείς εις τα ότα ημών τους λόγους τούτους. Ο γάριός του ανθρώπου, μέλη παραδίδωστε εις χείρας ανθρώπων. Ιδέ ηγνώουν το ρήμα ούτω, και ειν παρακεκαλυμμένων από αυτόν, ή να μιέστονται αυτό, και φοβούν το ερωτήσει αυτόν περί του ρήματος τούτου. Εισήλθε δε διαλογισμός εν αυτής, το τι σαν ει μίζων αυτών. Ο δε Ιησούς, ειδών των διαλογισμών της καρδίας αυτών επιλαβόμενος πεδίου, έστησεν αυτό παρεαυτό και είπεν αυτής. Όσε αν δέξετε τούτο το πεδίον επί το ονόματί μου, εμέ δέχετε. Και όσε αν εμέ δέξετε, δέχετε τον αποστήλαντά με. Ο γάρ μικρότερος εν πάσιν ημίν υπάρχον, ούτως εστί μέγας. Αποκριθείς δε ο Ιωάννης είπεν, επιστάτα, είδομεν τεινά επί το ονόματί σου εκβάλλοντα δαιμόνια, και κολλήσαμεν αυτόν, ότι ούκ ακολουθεί με θυμών. Και είπε προς αυτόν ο Ιησούς, μη κολλείεται, ου γαρ έστι καθημών, ως γαρ ούκ έστι καθημών, υπέρ ημών εστίν. Εγένετο δε εν το συμπληρούστε τα σημέρας της αναλήψεως αυτού, και αυτός εστήριξε το πρόσωπον αυτού του πορεύεστε εις Ιερουσαλήμ. Και απέστειλεν αγγέλους προ προσώπου αυτού και πορευθέντες εις ήλθον εις κόμην Σαμαριτών ώστε ετοιμάσαι αυτό. Και ούκε δέξαντο αυτόν, ότι το πρόσωπον αυτού είναι πορευόμενον εις Ιερουσαλήμ. Ιδώντες δε οι μαθητέ αυτού Ιάκωβος και Ιωάννης είπων, Κύριε, θέλεις είπομεν πυρ καταβήνε από ουρανού και αναλώσε αυτούς ως και Ηλίας επίησε. Στραφείς δε επετίμησεν αυτής και είπεν, ούκ είδατε ποιου πνεύματος έστε ημείς, ο Υιός του ανθρώπου. Ουκ ήλθε ψυχάς ανθρώπων απολέσε αλλά σώσε, και πορεύθησαν εις εταίραν κόμιν. Εγένετο δε πορευωμένον αυτόν εν τη οδό, είπε της προς αυτόν. Ακολουθήσωση όπου εάν απέρχει, Κύριε. Και είπεν αυτό ο Ιησούς. Οι αλόπεκες φωλεούς έχουσι, και τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσεις. Ο δε Υιός του ανθρώπου, ουκ έχει που την κεφαλήν κλείνει. Είπε δε προσέτερον, ακολούθημη. Ο δε είπε, Κύριε, επίτρεψόν μη απελθόντι πρώτον θάψε τον πατέρα μου. Είπε δε αυτό ο Ιησούς. Άφες τους νεκρούς θάψε τους σε αυτόν νεκρούς. Σύ δε απελθόντι άγγελε την βασιλείαν του Θεού. Είπε δε και έτερος. Ακολουθήσουσι, Κύριε. Πρώτον δε επίτρεψόν μη αποτάξαστε τις εις τον οίκον μου. Είπε δε ο Ιησούς προς αυτόν. Ουδείς επιβαλών την χείρα αυτού επάρωτρων και βλέπων εις τα οπίσω έφθετος εστίν εις την βασιλείαν του Θεού.